Κύριε Υπουργέ, η μομφή που σας κάναμε ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ήτανε γιατί και εσείς ως κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, συνεχίζετε μια πολιτική που δεν έχει ολοκληρωμένο και επιστημονικό σχέδιο προστασίας των εθνικών πάρκων, συμπεριλαμβανομένου του Σχοινιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο προστασίας του Σχοινιά? Δεν υπάρχει. Και ούτε είναι ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας τα μηχανήματα που στείλατε μία εβδομάδα και οι παρεμβάσεις που κάνατε, που ήταν και αμφιλεγόμενες. Αυτό είναι ολοκληρωμένο σχέδιο? Λέτε καθαρίζουμε το δάσος. Αυτή τη στιγμή το δάσος είναι καθαρισμένο? Είναι καθαρισμένο το δάσος? Εκεί ήμουν το Σαββατοκύριακο. Σας πληροφορώ, είναι σκουπιδότοπος. Και το δάσος και ο υδροβιότοπος. Και ο υδροβιότοπος για τον οποίο δεν αναφέρεστε. Γιατί η ερώτηση έχει δύο σκέλη. Έχει και το δάσος και τον υδροβιότοπο. Τρίτο ζήτημα. Αν υπήρχε ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με κανόνες? Η ερώτηση, κύριε Υπουργέ, ήταν πολύ προσεκτική. Εμείς δεν υποστηρίζουμε την ασίδωτη πρόσβαση στο δάσος με τα αυτοκίνητα μέχρι την παραλία κτλ. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση. Λέμε για κανόνες, μιλάμε για υποδομές, μιλάμε για οδούς διαφυγής που δεν υπάρχουν, μιλάμε για στάθμευση σε μια περιοχή που ακόμη και τώρα είναι οικοδομήσιμη σε ορισμένα σημεία της. Δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα πάρκινγκ για να εξυπηρετεί έναν κόσμο άτομα με ειδικές ανάγκες? Συνταξιούχους που δεν μπορούν να μετακινηθούν ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στις ιδιωτικές παραλίες? Να γιατί μιλάμε για ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας που δεν έχετε, και για απαγόρευση η οποία στην ουσία φορτώνει τις ελλείψεις του κράτους στις πλάτες του κόσμου. Αυτό είναι. Δεν μιλήσαμε εμείς να μην υπάρχουν κανόνες ή να μην υπάρχει ασυδοσία. Ακόμη και τα πούλμαν τα οποία αναφέρεστε δεν είναι για τις μέρες, σας διορθώνω εδώ, δεν είναι για τις μέρες με τεσσάρια και πεντάρια. Στις μέρες που έχει τεσσάρια και πεντάρια δεν υπάρχουν πούλμαν. Τα πούλμαν είναι για τις άλλες μέρες που δεν υπάρχουν τεσσάρια και πεντάρια. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει αυτό επομένως το κρίσιμο ερώτημα. Αν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και οικολογικής ανόρθωσης από τη μεριά του κράτους, κύριε Υπουργέ. Γιατί εγώ να δεχτώ ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική προστασία και η αστυνομία έχει φορτωθεί εντός εισαγωγικών την προστασία του δάσους. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πρόβλημα? Πολιτικό, μεθοδολογικό, επιστημονικό πρόβλημα. Είναι δυνατόν η προστασία των εθνικών πάρκων της χώρας, η οικολογική ανόρθωσή τους, η αξιοποίησή τους, να είναι θέμα της πολιτικής προστασίας και της αστυνομίας? Αυτό από μόνο του, η παραδοχή που κάνατε εδώ πριν από λίγο, δείχνει το μεγάλο πρόβλημα. Το ζήτημα της ολοκληρωμένης προστασίας αφορά καταρχήν τους αρμόδιους φορείς, με προληπτικά μέτρα που πρέπει να υπάρχουν και με κεντρικό ρόλο οι φορείς που έχουν την επιστημονική γνώση. Για παράδειγμα τα δασαρχεία που έχουν αφαιθεί στο έλεος. Φυσικά θα υπάρχει και εμπλοκή και άλλων φορέων, και της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας και άλλων υπουργείων. Όμως ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό? Και μόνο ότι παραδέχεστε εδώ, ως κυβέρνηση, γιατί εμείς ρωτάμε την κυβέρνηση, δεν ρωτάμε στενά τον υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, ότι η πολιτική προστασία έχει αναλάβει αυτό το ζήτημα, δείχνει από μόνο του το μέγεθος του προβλήματος. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Να σας πω ένα παράδειγμα πρόσφατο, του Σαββατοκύριακου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε στο Σχοινιά αντικατάσταση του δικτύου της ΔΔΕ. Τα καλώδια. Αλλάχτηκαν τα καλώδια. Και τοποθετηθήκαν, κυρία Πρόεδρε, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αντί να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων, αφού μπήκατε στη διαδικασία της αντικατάστασης, αντί να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μέρος των δασικών πυρκαγιών οφείλεται και στα δίκτυα. Όταν ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα γίνει υπογειοποίηση του δικτύου, αν δεν ξεκινήσει αυτή η υπογειοποίηση από τα εθνικά πάρκα της χώρας, μέσα στην Αττική, από πού θα ξεκινήσει? Να λοιπόν πώς φαίνεται ο διάτριτος χαρακτήρας της πολιτικής που έχετε. Ο διάτριτος χαρακτήρας. Και τη φορτώνεται ο κόσμος. Τελειώνω με το εξής. Ξέρετε, εγώ δεν θέλω να πω, ούτε είχε τέτοιο χαρακτήρα η ερώτηση, νομίζω το αντιλαμβάνεστε, σε μία κόντρα φορέα πολιτικής προστασίας κτλ. Και ούτε θέλω να ανοίξω μία συζήτηση
πώς φτιαχτήκαν οι φορείς διαχείρισης, όταν φτιαχτήκανε, πώς απαξιωθήκανε στην πορεία από όλες τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, και αν και οι φορείς διαχείρισης έχουν και τα επιστημονικά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξουν και να προστατεύσουν τέτοια οικοσυστήματα. Όμως το δίλημα παραμένει, το ερώτημα παραμένει. Έχετε ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο προστασίας του Εθνικού Πάρκου και του κάθε Εθνικού Πάρκου της χώρας? Δεν έχετε. Αν είχατε, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με κανόνες, ξαναλέω, με προϋποθέσεις, με όρους, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί και η πρόσβαση του κόσμου σε αυτόν τον χώρο για την αναψυχή του, για την ανάγκη του. Δεν είναι πολυτέλεια και ούτε έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Η λογική που αναπτύξατε και που έχετε είναι η ίδια λογική που βλέπουμε και στην πανδημία. Ένα πρόβλημα του κράτους, ελλείψεων του κράτους, έλλειψη σχεδίου του κράτους, που μεταφέρεται ως ατομική ευθύνη και ως ατομική υποχρέωση στον κόσμο. Αυτό είναι η ίδια λογική. Είναι η ίδια ακριβώς λογική.